Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελάτε κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερε και ο κύριος Ξηδάκης, είναι σαν η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής. Παρακαλώ, μην δημιουργούμε αντεκλήσεις χωρίς λόγο. Σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Υπουργό. Σας παρακαλώ, μην εμποδίζετε την εξέλιξη της διαδικασίας. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ζήτησα από την Επιτροπή το αυτονόητο. Να συζητήσουμε με νυφαλιότητα επί της ουσίας και όχι επί της διαδικασίας και με ειλικρίνεια. Φοβάμαι ότι δεν γίνεται αυτό. Τα θέματα τα οποία τέθηκαν, εκτός από το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Λοβέρδος, το οποίο τέθηκε στο τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, έχουν όλα απαντηθεί. Και φοβάμαι ότι προσχηματικά τίθενται. Ακριβώς γιατί ορισμένες πολιτικές δυνάμεις δεν θέλουν να κουβεντιάσουν επί της ουσίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία. Η αρχική αντίθεση στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια προσπάθεια να συντονιστείτε με εκείνο το κομμάτι του ελληνικού λαού που για συναισθηματικούς λόγους δεν θέλει το όνομα Μακεδονία να είναι τμήμα της ονομασίας. Επιτρέψτε μου. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρωθεί, αφήστε να μιλήσει ο Υπουργός. Οι αντιδράσεις σας επιβεβαιώνουν αυτό που είπα, ότι δεν θέλετε να συζητήσουμε, δεν θέλετε καν να ακούσετε. Λέω λοιπόν ότι οι βουλευτές σας, ειδικά από τη Μακεδονία... Όποιος δεν θέλει, ας βγει έξω. Οι βουλευτές σας, ειδικά από τη Μακεδονία, αλλά όχι μόνο, έλεγαν ότι δεν πρέπει στην ονομασία να υπάρχει ο όρος Μακεδονία. Όταν αργότερα αντιληφθήκατε ότι δεν μπορείτε να αποστείτε από την εθνική θέση, η οποία μιλούσε για σύνθετη ονομασία που περιλαμβάνει το όρο Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτά τα οποία λέτε ότι είναι ψέματα είναι αυτά που επιβεβαίωσαν οι εισηγητές σας στην Επιτροπή. Και κυρίες, για ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε. Αφήστε να πει ο Υπουργός τη γνώμη του. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι θέλετε να πει αυτά που λέτε εσείς. Όποιος δεν θέλει να ακούσει, συνήθως έχει κάτι να κρύψει. Όποιος δεν θέλει, είπα να βγει έξω. Μην φτάσω εγώ να πω ποιος θα βγει έξω, εντάξει. Όταν λοιπόν η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκε στην Επιτροπή από τον ειδικό εισηγητή, από τους εκπροσώπους κοινοβουλευτικούς και ήταν η επιβεβαίωση της εθνικής θέσης, η επιβεβαίωση δηλαδή ότι η εθνική θέση περιλαμβάνει σύνθετη ονομασία, αρχικά για να υπάρχει κάποια απόκρουση της Συμφωνίας των Πρεσπών, περάσαμε στη συζήτηση για την εθνότητα και για τη γλώσσα. Όταν και αυτά αποδείχθηκαν ότι ήταν έολα, τέθηκε το θέμα για το Σύνταγμα. Πώς τέθηκε το θέμα για το Σύνταγμα? Με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν. Η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει ότι πρώτα θα τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτοί πρώτα θα ψηφίσουν Σύνταγμα, πρώτα κύρωση, μετά θα έρθει σε εμάς. Και λέει ο κύριος Δένδιας, προέβλεψαν στην ρηματική ανακοίνωση την οποία μας έδωσαν ότι εάν εμείς δεν ψηφίσουμε τη συμφωνία ή αν εμείς δεν συμφωνήσουμε να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, θα επανέλθει το Σύνταγμά τους στην προηγούμενη κατάσταση, στο status ante. Πρόκειται για μια διαλυτική αίρεση λοιπόν, η οποία δεν είναι αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι ήθελε η Συμφωνία των Πρεσπών να πετύχει, και είναι μεγάλη διαδικαστική επιτυχία, πρώτα να ολοκληρώσουν αυτοί όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους και μετά
Γιατί αυτή η ανησυχία, γιατί αυτή η ανησυχία. Θα ακουστείτε. Μην έχετε ταραχή. Η αλήθεια πρέπει να ακούγεται. Κύριε Βορύδη, σας παρακαλώ, δεν κάνετε διάλογο. Ακούτε την άποψη του Υπουργού. Σας παρακαλώ. Ήταν λοιπόν μεγάλο κέρδος της συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό θα μπορέσετε να μιλήσετε μετά. Παρακαλώ. Κύριε Αθανασίου, εκπροσωπήστε από τον κύριο Δένδια. Δεν μιλάμε εδώ, δεν κάνουμε διάλογο. Μιλάει ο Υπουργός. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να απαντήσω αναλυτικά. Γιατί δεν επιτρέπεται να ψαρεύουμε σε θολά νερά. Και γιατί πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας. Ήταν λοιπόν μεγάλο κέρδος της συμφωνίας των Πρεσπών ότι προέβλεψε ότι πρώτα θα ολοκληρώσουν αυτοί τις δικές τους υποχρεώσεις, θα τελειώσουν την αναθεώρηση, θα τελειώσουν την κύρωση και μετά θα έρθει η συμφωνία σε εμάς. Αυτό έγινε. Αυτό που προέβλεψαν, ότι αν εμείς δεν εκπληρώσουμε τις δικές μας υποχρεώσεις, δεν θα πρέπει και αυτοί να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις δικές τους, είναι εντελώς αυτονόητο και δεν είναι αντίθετο στη συμφωνία. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι στο πλαίσιο του Pacta Sunt Servanda. Και οι δύο δεσμευόμαστε από τη συμφωνία και οι δύο πρέπει να τη στηρίσουμε. Το δεύτερο επιχείρημα του κυρίου Δένδια, η δεύτερη απόχρωση, η οποία επίσης απαντήθηκε στη Βουλή, ήταν. Τι να κάνω. Γιατί πρέπει να βγάλω έξω πάνω από 50 άτομα. Γιατί δεν προσκομίζουμε το σύνολο του συνταγματικού κειμένου. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, προσπαθήστε εσείς, αγνοήστε τους. Καταθέσαμε με τη ρηματική ανακοίνωση το πλήρες κείμενο σε ακριβή. Εσάς παρακαλώ, κύριε Αθανασίου. Είπαμε, η αλήθεια ενοχλεί, αλλά πρέπει να ακούγεται. Η αλήθεια λοιπόν ενοχλεί, αλλά πρέπει να ακούγεται. Από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε σε ακριβή μετάφραση τη ρηματική ανακοίνωση της γειτονικής χώρας, στην οποία περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο των συνταγματικών αναθεωρήσεων σε ακριβή μετάφραση. Ζητήθηκε εκ των υστέρων να προσκομίσουμε το συνταγματικό κείμενο. Το προσκομίσαμε. Ζητά επιπλέον η Νέα Δημοκρατία να προσκομίσουμε ενοποιημένες τις συνταγματικές τροποποιήσεις στο κείμενο το συνταγματικό. Ο λόγος που προσκόμισα από την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής το ισχύον κείμενο είναι για να σας δείξω ότι ο τρόπος που ακολουθούν στη δική τους συνταγματική τάξη είναι η παράθεση των συνταγματικών αλλαγών των συνταγμάτων τροποποιήσεων στο τέλος του κειμένου. Πληροφορήθηκα εκ των υστέρων ότι σε ύστερο χρόνο μπορεί να γίνει από την Καζέτ, όχι επίσημα, η ενσωμάτωση λοιπόν αυτών των τροποποιήσεων. Δεν υπάρχει επομένως αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάτε, γιατί αυτό δεν προβλέπεται στη γειτονική συνταγματική τάξη. Αποδεικνύεται όμως πλήρως η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είχαν από τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτό αποδεικνύει και απολύτως τον αρχικό μου ισχυρισμό ότι είναι προσχηματικά όσα λέτε, γιατί δεν θέλετε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Έρχομαι τώρα στα παρεπίπτων που έθεσε ο κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος, ξέροντας προφανώς ότι το άρθρο 133 του κανονισμού της Βουλής προβλέπει μια προθεσμία 30 ημερών για την προσκόμιση των εγγράφων, ξέροντας προφανώς ότι τα έγγραφα τα οποία ζήτησε είναι διαβαθμισμένα, κατέθεσε την τελευταία στιγμή στην Επιτροπή την αίτησή του. Μπορείτε να ησυχάσετε, μιλάω για κάποιο άλλο θέμα τώρα. Αυτό δεν σας ενοχλεί. Δεν πρόκειται, ακριβώς γιατί δεν είμαστε αφελείς, να προβάλλω αυτούς τους τυπικούς ισχυρισμούς. Ότι δηλαδή σε 30 μέρες θα μπορούσαμε να προσκομίσουμε τα έγγραφα. Προφανώς, θέλω να συζητήσουμε επί της ουσίας και όχι στη διαδικασία. Ένα έγγραφο αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προφανώς θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία από χαρακτηρισμού της διαβάθμισης. Δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή για τον αποχαρακτηρισμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επειδή όμως το περιεχόμενο του εγγράφου αφορά πάγιες οδηγίες της εξωτερικής πολιτικής, μπορώ να σας πω τι λέει. Απευθύνει οδηγίες προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι, σας εξήγησα ότι έχει διαβάθμιση. Λέω λοιπόν ότι στο πλαίσιο των πάγιων οδηγιών που δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών δίνεται οδηγίες για το πώς θα χαρακτηρίζεται η πλειοψηφούσα εθνότητα στη γειτονική χώρα με τον όρο Majority Community,
πώς θα προσδιορίζεται η γλώσσα, official language of Φύρομ, official language, επίσημη γλώσσα της γειτονικής χώρας, της Πουγουδουμού. Official language of the former Yugoslav Republic of Macedonia, ακριβώς. Και καταλήγει αυτό το κείμενο ότι κύριο επιχείρημα για τη χρήση της παραπάνω ορολογίας είναι στο βαθμό που η εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης εκκρεμεί, εξακολουθούμε να ακολουθούμε τις πάγιες οδηγίες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι προσθέτει οτιδήποτε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι προσθέτει. Μιλάω. Δεν σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν απάντησα. Εξήγησα ότι μιλάμε για διαβαθισμένα έγγραφα Υπουργείων. Εμένα ένα έγγραφο αφορούσε το δικό μου Υπουργείο. Περιμένω να δω τι θα μου πει για τα διαβαθισμένα, τι θα μου πούν για τα διαβαθισμένα έγγραφα του άλλου. Και αυτό όμως είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα επεισόδιο στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης, ειδικά από εκείνες τις πλευρές που είχαν συνδιαμορφώσει την εθνική θέση για τη σύνθετη ονομασία, να μην συζητήσουμε επί της ουσίας. Εμείς αυτή την παγίδα δεν θα πέσουμε. Θα τα ακούσετε την αλήθεια. Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια εθνικά υποφελή συμφωνία, από την οποία πήραμε το 110% αυτών που παγίως ζητούσαμε. Έρχομαι τώρα στην ένσταση συνταγματικότητας. Κύριε Υπουργέ. Είπα θα την κρατήσετε, με συγχωρείτε. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Οτιδήποτε προβλήθηκε δεν αφορούσε την ουσία, αλλά ήταν μια προσπάθεια να μην συζητήσουμε για το γιατί είναι εθνικά υποφελής η Συμφωνία των Πρεσπών, καν για το τι λέει. Και καλώ την εθνική αντιπροσωπεία να μην πέσει στην παγίδα αυτή, να συζητήσει με ειλικρίνεια, τιμιότητα και νυφαλιότητα την ουσία της υπόθεσης. Λοιπόν, γίνεται γνωστό στο σώμα.